Για καθεστωτικέ νοοτροπίε, κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ο επικεφαλή τη Μίζωνο Αντιπολίτευση Πόλη και Ζωή, Παύλο Ζαχαριάδη, για αυθαίρετε παρεμβάσει και κατάργηση τη διοικητική ιεραρχία του Δήμου, ζητώντα από τον Δήμαρχο Δράμα να προσδιορίσει τι θέλει και να μην είναι εξαρτημένο. Η παράταξή μα, η παράταξη Πόλη και Ζωή, από την πρώτη κιόλα στιγμή, τόνισε ότι θα συμπαρασταθεί και θα στηρίξει κάθε θετική πρωτοβουλία τη Νέα Δημοτική Αρχή. Δυστυχώ, όμω, παρά τα όσα δημόσια διακηρύσει ο Δήμαρχο Δράμα τα πρώτα δείγματα γραφή και υπογραφή του, αναδεικνύουν μια πρακτική η οποία όχι μόνο δεν θα ενώσει τη δράμα, αλλά θα προκαλέσει και βαθιά ρήγματα. Γεγονότα που καταμαρτυρούν αυτή την πρακτική έχουν καταγραφεί ήδη αρκετά στι πρώτε δέκα ημέρε. Σήμερα θα αναφερθούμε σε ένα από αυτά το οποίο κρίνουμε ιδιαίτερα σημαντικό, συνειδητά τις προηγούμενες μέρες δεν σχολιάσαμε ή δεν δημοσιοποιήσαμε τίποτα από αυτά που κατά την άποψή μας συνιστούν κακό κείμενα, δίνοντας, αν θέλετε, μια πίστοση χρόνου στη Νέα Δημοτική Αρχή, που ενδεχόμενα και λάθη και παραλήψεις τα οποία θα κάνει το πρώτο χρονικό διάστημα θα μπορούσε κάποιο να τα δικαιολογήσει. Χθε αναρτήθηκε στη Διάβγεια απόφαση του Δημάρχου Δράμας, με την οποία εντελώς αυθαίρετα και παράνομα ανέθετε τις αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα σε υπηρεσιακό παράγοντα του Δήμου. Όπως θα έπρεπε να γνωρίζει ο κύριος Δήμαρχος και οι περισσότεροι γνωρίζουν, οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται αποκλειστικά από το Γενικό Γραμματέα, ο οποίος είναι μετακλητός και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν αυτές οι αρμοδιότητες να εκχωρηθούν σε υπηρεσιακό παράγοντα του κάθε Δήμου. Η αυτονόητη λοιπόν αυτή πρόβλεψη του νόμου παρακάμφθηκε από τον κύριο Δήμαρχο για λόγους που ο ίδιος γνωρίζει. Σήμερα ο κύριος Δήμαρχος ανακάλεσε τη χθεσινή του απόφαση. Είτε γιατί δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την ακυρότητά της, είτε γιατί μετά την ενημέρωση για τη δική μας συνέντευξη τύπου σήμερα με αυτό το θέμα, προέβη στην ανάκληση αυτή της απόφασης. Η πράξη αυτή καθεαυτή του Δημάρχου φαινομενικά δεν έχει και μεγάλη πολιτική σημασία. Εάν όμω συνδυαστεί και με άλλα γεγονότα των πρώτων ημερών, τότε αποδεικνύεται ότι τα χρόνια περνούν, οι νοοτροπίε όμω παραμένουν ίδιε. Νοοτροπίε ιδιοκτησιακέ, αν όχι καθεστωτικέ, που βαθίζονται στο δόγμα ότι οι υπηρεσίε του Δήμου υπάρχουν για να υπηρετούν εμάς τι φιλοδοξίε και τι ματιοδοξίε μα και όχι για να υπηρετούμε εμεί το Δήμο και του πολίτε. Από την πρώτη κιόλα ημέρα εγκατάσταση τη νέα δημοτική αρχή, ο συγκεκριμένο υπηρεσιακό παράγοντα, στον οποίο παρανόμω ανατέθηκαν οι αρμοδιότητε, ανέλαβε πρωτοβουλίε άσχετε με τα υπηρεσιακά του καθήκοντα και συμπεριφερόμενο ω σκιώδη δήμαρχο, εγκαταστάθηκε στον τρίτο όροφο του Δημαρχείου, καταναβα... καταλαμβάνοντα μόνο του τεράστιου χώρου και εξοβελίζοντα τον νέο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στον πρώτο όροφο, δηλαδή σε χώρο άσχετο με τη γραμματεία του που τουλάχιστον το πιο λογικό είναι να βρίσκεται στον ίδιο όροφο. Δεν συζητάμε καν για το γεγονό ότι ακόμα δεν είδαν το θέμα για τι δημοτικέ παρατάξει και δεχόμενα γραφεία, αλλά για να καταλαμβάνει ο καθένα από δύο και τρία γραφεία. Τέτοιου είδου πρωτοβουλίε συνιστούν υπέρβαση τη πολιτική και υπηρεσιακή ιεραρχία και οδηγούν μοιραία σε δυσλειτουργία του Δήμου. Η παράταξή μα διοίκησε τα προηγούμενα χρόνια το Δήμο τη Δράμα σεβόμενη τη διοικητική ιεραρχία και έχοντα άριστη συνεργασία με του υπαλλήλου, άλλωστε αυτό το έχουν τονίσει και οι ίδιοι επανειλημμένα μέσω των εκπροσώπων του. Η νέα Δημοτική Αρχή θα πρέπει να αποδείξει με τι πράξει τη ότι αυτά που έλεγε περί νέου ήθου και ύφου τα εννοεί. Ειδικότερα, ο κύριο Μαμσάκο θα πρέπει με τι αποφάσει του να αποδείξει ότι ο ίδιο δεν δεσμεύεται και δεν τελεί σε ιδιότυπη ομοιρία από ανθρώπους με γνωστή διαδρομή στα πράγματα του Δήμου για πράξεις ή παραλήψεις του παρελθόντος.